να τους βυθίσουμε όλα τα τουρκικά πλοία. Έχουμε τη δυνατότητα. Ακόμη και τώρα. Αλλά η ελληνική λύση κάθισε και σταχυολόγησε και βρήκε φθηνές λύσεις για το πώς μπορεί η Ελλάς να ανταπεξέλθει σε αυτά που έρχονται από το 22-23. Γιατί τι μπερδεύουμε με τους Τούρκους. Ακούστε λίγο, ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και αποστατικοποίησε να δώσει Μητσοτάκης, ο οποίος το κάνει έτσι κι αλλιώς, για τον πιέζουν οι Γερμανοί οι φίλοι του, αποστατικοποίησε το νησιό να δώσει. Και να μην αντιδράσει κανένα σα, εγώ θα αντιδράσω συνέχεια, θα δωρεάζω, θα φωνάζω, δεν με ενδιαφέρει τι κάνετε εσείς. Αποστατικοποίηση των νησιών. Να φύγει ο στρατός από τα ελληνικά νησιά και να κάνουν καλύτερα και πιο εύκολα αποβίβαση οι Τούρκοι. Όχι απόβαση, αποβίβαση. Γιατί άλλα απόβαση και άλλα αποβίβαση. Ακόμη και αυτό να κάνω, το δώσω, εγώ θα βουλιάσω. Θα φωνάζω. Γιατί είναι προδοσία να αποσύρει τον ελληνικό στρατό. Και τώρα πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει το 22-23. Γιατί το 22-23. Να σου πω τώρα. Διότι το τουρκικό υβριδικό πλοίο που ετοιμάζει η Τουρκία, του αεροπλανοφόρου δηλαδή του Ανατολού, θέτει νέα δεδομένα στο Αιγαίο. Διότι μια χώρα που έχει αεροπλανοφόρο μπορεί να το στείλει δυτικά στο Ιόνιο, σε διεθνή ύδατα, και από εκεί να έχει στην πλάτη σου ένα ολόκληρο αεροπλανοφόρο με επιθετικά ελικόπτερα να σου κάνουν ζημιές. Τι πιο απλό από αυτό. Άρα από τώρα πρέπει να σχεδιάσει η Ελλάς τι πρέπει να κάνει. Από τώρα η Ελλάς πρέπει να ακολουθήσει τις τρέχουσες τάσεις στην τέχνη του πολέμου, ώστε να το μετατρέψει σε αχίλιο burn-out. Ακούστε, τι σκέφτηκε η ελληνική λύση, να πούμε στο αντίθετο. Δηλαδή το πλεονέκτημα που αποκτά η Τουρκία να είναι η αχίλιος burn-out. Μπορούμε. Μπορούμε. Το σκεφτήκαμε, το ανέλησαν οι εμπειρογνώμονές μας, μίλησαν με τον κύριο Γρίβα, υπάρχει λύση. Τα μεγάλα πλοία, φίλες και φίλοι, δεν πολύ ταιριάζουν στο Αιγαίο πέλαγος. Δεν ταιριάζουν. Έχει νησιά, βραχονησίδες. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν η δική μας πλευρά, που κοιμάται όρθια. Μπορούν να βληθούν από πυραυλακά τους, μαχητικά ελικόπτερα ή μαχητικά αεροσκάφη που θα χρησιμοποιούν νησιά. Δηλαδή από εκεί, από ένα ελικόπτερο, από ένα νησί ελληνικό, μπορεί να φύγει, αρχεί να μην τα πιστοτικοποιήσει όλα από τον 25ο μεσηβουνό και ανατολικά. Όσοι βλέπατε τις εκπομπές μου κατά το παρελθόν, τα έλεγα από τότε με αυτά. Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία. Μπορούν να βληθούν λοιπόν από ελικόπτερα. Στα επόμενα χρόνια κοντά στις ακτές θα υπάρχουν δύο ειδών πλοία. Τα υποβρύχια και οι στόχοι. Άρα λοιπόν έχεις λύσεις. Ελικόπτερα πιο φθηνά από τα τεράστια πλοία. Πυραυλακά τους πιο φθηνά από τα τεράστια πλοία. Φρεγάτες και ανοησίες που παίρνουν γιατί πρέπει να είναι ενταγμένες στην επιχειρησιακή ικανότητα και δυνατότητα του ΝΑΤΟ. Η Ελλάς δεν χρειάζεται φρεγάτες ή μεγάλα πλοία. Χρειάζεται μικρά ταχύπλοα σκάφη. Είναι πολύ απλό. Αλλά επειδή είμαστε ενταγμένοι στο ΝΑΤΟ, το οποίο μας προστατεύει από την Τουρκία, από εχθρούς δηλαδή. Είμαστε στο ΝΑΤΟ και αγοράζουμε όπλα για το ΝΑΤΟ. Δεν αγοράζουμε όπλα για την Ελλάδα, αλλά το ΝΑΤΟ δεν μας βοηθάει σε σχέση με την Τουρκία. Κάνει τα στραβά μάτια. Φιλότουρκοι είναι και ο Στόλτεμπεργκ και οι υπόλοιποι. Οι ελληνικές λοιπόν, στα επόμενα δύο χρόνια, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν τώρα υποβρύχια τα οποία θα κληθούν να επιχειρήσουν. Είναι δεδομένο. Και το 22-23 που παίρνει τον αεροπλανοφόρο η Τουρκία πρέπει να ετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο αυτό. Είναι αυτό που λέω εγώ. Παθογένειες του ελληνικού συστήματος εξοπλισμών είναι να προμηθεύεται πανάκριβες πλατφόρμες μάχης. Είναι αυτό που έχω πει. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται μεγάλα πλοία. Τα Stealth Type 214 που πήραμε, που τα αγοράσαμε ως χώρα, μας δίνουν ένα συντηρητικό πλεονέκτημα. Χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα παλαιές τορπίλες, έτσι, που έχουν μικρό πυρηνικές. Δηλαδή, 10 χρόνια τα έχουμε και μπορούσαμε να πάρουμε τορπίλες καινούργιες και δεν πήραμε. 10 χρόνια, σας το λέω για να το ξέρετε. Έχουμε παλαιές τορπίλες, βγήκαν βελτιωμένες τορπίλες που σου δίνουν συντηρητική δύναμη ισχύως, που είναι φθηνές, δεν είναι ακριβές, πάντα στα εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια ευρώ να δίνανε από τα λεφτά που δώσανε στα παλιοκάναλα, θα είχαμε τορπίλες. Τα 20 εκατομμύρια αυτά, αν τα δίνανε στις τορπίλες και θα δώσανε στο χρωμοκάναλα, στα παλιοκάναλα, όχι, επαναλαμβάνω να πει ισοπεδώνεις. Δεν ισοπεδώνω, γιατί το μήνυμα είναι δωρεάν. Το κοινωνικό μήνυμα που πλήρωσε η ελληνική κυβέρνηση. Φίλες και φίλοι, τα σύγχρονα ελληνικά υποβρύχια έχουν μεγάλα χρονικά διαστήματα κατάδυσης και τορπίλες μεγάλου βελτιακούς σε σχέση με τα τουρκικά. Ξεχνάμε όμως κάτι, το 22-23 αποκτά και η Τουρκία από την καλή Γερμανία τη φίλη μας 6 παρόμοια υποβρύχια.
αρχίζει και παραλαμβάνει το 22, 23, 24. Παίρνει και το δολοφόρο, άρα πρέπει να προετοιμαστούμε ως χώρα. Γι' αυτό λένε οι εμπειρογνώμονες της ελληνικής λύσης. Έχουμε έτοιμη τη μελέτη τι πρέπει να κάνουμε. Τορπίλη πέτυχε σε δοκιμές το 2012 στη Βαλτική το εντυπωσιακό μελινεκές των 140 χιλιόμετρων. Δηλαδή, από 140 χιλιόμετρα μακριά χτύπησε ο χειροπλανοφόρο μικρό σκάφο. Το ρήμαξε. Άρα, όσο μεγάλο και να είναι το αεροπλανοφόρο, τόσο καλύτερο στόχο είναι. Άρα, το πλεονέκτημα που αποκτάει η Τουρκία με το αεροπλανοφόρο το αποδομεί με μια επιλογή. Τορπίλες. Σα λέω ότι υπάρχουν λύσει. Μετατροπέ μπορούν να γίνουν, φίλε και φίλοι. Δηλαδή, συστήματα πυροβολικού. Μπορεί να στήσει σε δρακονησίε, σε νησιά, από ελληνικέ επιλογέ και να επιτυχάνουν εντυπωσιακό, επαναλαμβάνω, εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Με ελληνικέ 150.000 χιλιόμετρα πήγαν, γιατί φύγατε παρακάτω. Βλέπετε τι λέω. 150 χιλιόμετρα πήγαν. Δηλαδή, στείλει ένα νησί σε δρακονησίδα και έχει τότε 150 χιλιόμετρα μακριά να χτυπήσει τον στόχο. Άρα έχουμε μικρά δικά μα αεροπλανοφόρα σε όλο το Αιγαίο. Αρκεί να μην τα προστατικοποιήσει ο Μητσοτάκης. Γιατί εκεί οδηγεί το κύριο Μητσοτάκης, στην αποστατικοποίηση. Εκεί οδηγεί τη χώρα. Ανοίγει κερκόπορτες. Ανοίγει τρύπα στο αμυντικό μα σύστημα. Δυστυχώς το κάνει ο κύριο Μητσοτάκης. Το λέω από τώρα. Μην μου πείτε δεν σας τα είπα. Εγώ σας τα λέω. Από και πέρα ξαναψηφίστε το. Δικό σας θέμα είναι αυτό. Πρέπει, φίλες και φίλοι, να φτιάξουμε μικρά ταχύπλοα σκάφη. Εφοδιασμένα. Με μικρούς πυράβλους. Με ικανότητα προσβολής στόχων. NLOS και BLOS, θα πω έτσι, NLOS και BLOS. Όσοι ασχολείστε με αυτά, καταλαβαίνετε τι λέω. Όσοι δεν ασχολείστε, δεν χρειάζεται, οι εμπειρογνώμονες οι δικοί μας ασχολήθηκαν. Και επειδή μου λένε πολλοί και τι πρέπει να κάνουν, ας πω εγώ, μπορούν να πάρουν πυράβλους από το Ισραήλ, του Spike, ο οποίος επιτυχάνει πυρηνακές 25 χιλιόμετρα. Στείλω εγώ σε ένα δαρχονησίδα, στείλω λέω, στείλω, σε ένα δαρχονησίδα, ή κοντά στις Σινούσες. Έτσι. Στείλω ένα το σύστημα, 25 χιλιόμετρα μέσα, χτυπάω ό,τι κινείται. Ό,τι κινείται. Κυρίως πλοία. Καρυμάζω, ό,τι κινείται. Εξελιγμένο σύστημα είναι και ο σερβικός πύραυλος. Με καθοδήγηση οπτικής σχήνας, άλλας σε βεληνικές 50 χιλιόμετρα. Σέρβι. Φθηνά όπλα. Πάμε φθηνά. Και πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν όπλα, φίλες και φίλοι. Αλλά έχουμε τέτοια. Μπορεί, σε παραλαμβάνω, να βρει οπλικά συστήματα φτηνά, χαμηλού κόστου που μπορούν να κουμπώσουν άνετα στις επιχειρησιακές ανάγκες αλλά και δυνατότητες των δικών μας νησιών. Όχι να πάω να μολυθώ και να πάρω φρεγάτες, δεν ξέρω τι άλλο, τεράστια πλοία. Όταν μπορώ, αντί για ένα πλοίο, για ένα, να γεμίσω όλο το Αιγαίο πέλαγος με 100 πυραυλακά τους ή τορπυλακά τους και τελειώνω με την Τουρκία. Ευέλικτο σκάφο, γρήγορο σκάφο, καμία σχέση με τα βαριά δικά του σκάφη και να μην ξέρω πού να κρυφτούν. Σα τα λέω για να καταλάβετε κανένα τη διαφορά τη ελληνική λύση. Εμεί και ξέρουμε και προτείνουμε και ανθρώπου έχουμε και γνώση του αντικειμένου έχουμε στη δική μα ομάδα στην ελληνική λύση. Κυρίω αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν εξαρτήσει από τον αμερικανικό παράγοντα, τον ρωσικό παράγοντα, τον γερμανικό παράγοντα. Καμία εξάρτηση. Γι' αυτό και πρέπει να καταλάβω ότι η ελληνική λύση είναι η μοναδική λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Από κανέναν παράγοντα δεν εξαρτιόμαστε, από μόνο που εξαρτιόμαστε είναι από το καλό της πατρίδος. Ενώ οι φίλοι σας οι νεοδημοκράτες, οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί σας είναι εγκλωβισμένοι στο γερμανικό σκόπευτο. Είναι εγκλωβισμένοι στην αμερικανική εντολή.